Σύμφωνα με το περιοδικό Nursing Times, μια υγρή μάσκα είναι λιγότερο αποτελεσματική στο φιλτράρισμα των βακτηρίων, που σημαίνει πως με το που θα υγρανθεί για κάποιο λόγο η μάσκα, ιδιαίτερα μάλιστα λόγω της εκπνεόμενης υγρασίας, καλό θα είναι να την αντικαταστήσετε με μια καινούρια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν πρέπει τη μάσκα να την πλένετε εφόσον είναι φτιαγμένη από υλικό που επιτρέπει το πλύσιμο. Το πλύσιμο της μάσκας θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση στους 60 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως, για να την ξαναφορέσετε θα πρέπει να είναι τελείως στεγνή. Αν η μάσκα έχει σκιστεί, δεν θα παρέχει σε εσάς και τους γύρω σας επαρκή προστασία. Το ζητούμενο με τη μάσκα είναι να μπορεί να κρατήσει τον ιό μακριά. Αν μάλιστα έρχεστε σε επαφή με άλλους, ένας λόγος παραπάνω να αντικαταστήσετε άμεσα τη μάσκα που έχει σκιστεί. Αν η μάσκα δεν καλύπτει τελείως τη μύτη και το στόμα σας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε. Μια τέτοια μάσκα δεν πρόκειται να προστατέψει ούτε εσάς, ούτε και άλλους συνανθρώπους σας που θα έχουν την ατυχία να βρεθούν στο διάβα σας. Προσέχετε όταν αγοράζετε τις μάσκες, γιατί υπάρχουν μάσκες που δεν πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αν η μάσκα είναι φτιαγμένη μόνο από ένα λεπτό στρώμα υφάσματος, δεν πρόκειται να σας προστατέψει από τον ιό. Όσοι δεν χρησιμοποιείτε μάσκες μιας χρήσεως, αλλά μάσκες υφασμάτινες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ίσως μετά από κάποιες φορές που θα πληθεί η μάσκα, να παρατηρήσετε πως το ύφασμα γίνεται λεπτότερο από την πολλή χρήση και το συχνό πλύσιμο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να την αντικαταστήσετε. Αν φροντίζετε ασθενή με COVID-19, η μάσκα μιας χρήσης θα πρέπει να πεταχτεί μόλις τελειώσει η φροντίδα του ασθενούς. Αν χρησιμοποιείτε υφασμάτινη μάσκα ενώ παρέχετε φροντίδα σε ασθενή ύποπτο για COVID-19, πλύντε την πολύ καλά και στεγνώστε την πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Το καυτό νερό λογικά θα σκοτώσει τον ιό. Αν είχατε συμπτώματα COVID-19, η μάσκα μιας χρήσης θα πρέπει να πεταχτεί και να αντικατασταθεί με καινούρια όταν χρειάζεται να την φοράτε. Αν η μάσκα είναι υφασμάτινη, δεν χρειάζεται να την πετάξετε, θα την πλύνετε με πολύ ζεστό νερό στους 60 βαθμούς, θα την στεγνώσετε πολύ καλά και μπορείτε να την ξαναφορέσετε. Υπάρχουν επιφάνειες όπως πόμολα, τηλέφωνα, τουαλέτες, διακόπτες μπάνιου, πάγκοι σε δημόσιους χώρους κτλ. Που είναι δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες. Αυτές τις επιφάνειες, όταν τις αγγίξετε, καλό είναι να μην αγγίξετε οποιοδήποτε μέρος της μάσκας. Αν το κάνετε, πετάξτε αμέσως τη μάσκα, γιατί αν κάποια από αυτές τις επιφάνειες είναι μολυσμένη, έχετε μολύνει και τη μάσκα σας. Αν οι επιφάνειες που αναφέραμε βρίσκονται σε σημεία που συνοστίζεται κόσμος, οι πιθανότητες να είναι μολυσμένες είναι πολλές. Γενικά, να προσέχετε όταν κυκλοφορείτε σε δημόσιους χώρους. Βήξατε ή φτερνιστήκατε βάζοντας τα χέρια μπροστά από το στόμα σας? Αν αγγίξατε τη μάσκα με τα χέρια, πετάξτε την. Και πριν φορέσετε άλλη μάσκα, πλύντε καλά τα χέρια σας, όπως επιβάλλεται, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, στεγνώστε τα εντελώς πριν αγγίξετε οτιδήποτε ή οποιονδήποτε. Θυμηθείτε όταν βήχετε να μην βάζετε τα χέρια μπροστά από το στόμα, αλλά να βήχετε στο εσωτερικό του αγκώνα. Όσοι υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα, έχουν ήδη δυσκολίες με την αναπνοή τους, που σημαίνει πως φορώντας μια ακατάλληλη μάσκα, οι δυσκολίες μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα να συμβουλευτούν τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό για το είδος της μάσκας που πρέπει να χρησιμοποιούν και δεν θα τους προκαλέσει δυσφορία και δυσκολία στην αναπνοή. Μια καλή πρόταση από φίλο γιατρό είναι οι υφασμάτινες μάσκες που φτιάχνουμε μόνοι μας ακολουθώντας σχετικές οδηγίες. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa.
Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.